καλεσμένου μα έχουν πιάσει ψηλή κουβεντούλα από ό,τι βλέπω. Ο κύριο Πουλάκη, γενικό γραμματέα. Λύνετε το Σκοπιανό. Και ο κύριο Πουλάκη. Λύνετε τα προβλήματα και όλο εδώ είναι, κύριε Πουλάκη. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Μέρα. Καλή χρονιά να πούμε. Πρώτη φορά το 2018. Αλλά είχα μια κουβέντα για άλλα θέματα. Α, για άλλα θέματα. Θα δούμε αν θα πάει καλά η χρονιά, από εσάς εξαρτάται. Για τα αυτοδιοικητικά κουβέντια σου. Αυτοδιοικητικά, εντάξει, είναι ειδικό ο κύριο Πουλάκη έτσι κι αλλιώ. Και αρμόδιο. Και άλλωστε είναι και ο κύριο Βορύδη σκιώδη υπουργό. Σωστά. Οπότε έχετε σκεφτεί κάποια θέματα. Λέω λοιπόν ότι μα εύχεστε καλή χρονιά εμένα, αλλά αυτό είναι μια ευχή που για να εμπεδωθεί στην πράξη χρειάζονται και πρωτοβουλίε. Από ό,τι είδα από το χθεσινό πολυνομοσχέδιο δεν ξεκινά και τόσο καλά η χρονιά αυτή. Με αρνητικά ξεκινάμε. Ίσα-ίσα, εγώ θεωρώ ότι ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Και θα σας πω γιατί. Καταρχάς, με την τρίτη αξιολόγηση που κλείνει τυπικά μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου την επόμενη εβδομάδα, θεωρώ ότι ξεπερνάμε έναν δύσκολο κάβο και έχουμε μπροστά μας 7 μήνες, μέχρι τον Αύγουστο του 2018, όπου εμείς, ως οδικό χάρτη από το Σεπτέμβριο του 2015, που αυτό ήταν το πρόγραμμά μας, που είπαμε ότι δώστε μας τη δύναμη να διαχειριστούμε μια δύσκολη συμφωνία που φέραμε. Και ο στόχος μας είναι ότι τον Αύγουστο του 2018, δηλαδή μετά από 3 χρόνια, αυτό το πρόγραμμα θα λήξει, θα τελειώσει ο μαύρος κύκλος των μνημονίων. Άρα, έξοδο δεν λέτε πάντως, κύριε Πουλάκη. Άρα, θα τελειώσει το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, τι περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε το ότι θα έχει τη δυνατότητα με την οικονομία την οποία θα έχει η χώρα μας να μπορεί να αναχρηματοδοτεί από τις αγορές τα δικά της, την αντιμετώπιση τώρα, των χρεών. Τώρα, συγχωρείτε κύριε Πουλάκη, έτσι, θα βάλω και μια άλλη παράμετρο. Να βάλετε και μια άλλη παράμετρο. Το 19 έχουμε μία μείωση θα και το πρώτο του 20 άλλη μία μείωση. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Λέμε, περιμένουμε μνημονιακές, πώς το λένε, θα τα πούμε. Επιπτώσεις και μετά το μνημόνιο. Όχι, θα σας απαντήσω. Τι λιώνει από μένα. Λέω λοιπόν τώρα να κλείσουμε καταρχάς το θέμα του πολυνομοσχεδίου. Το πολυνομοσχεδίο το οποίο ψηφίστηκε χθες, εκτός από δύσκολα θέματα τα οποία υπήρχαν, υπήρχαν κατά την γνώμη της κυβέρνησης, αλλά και κατά τη γνώμη τη δικιά μου, και πάρα πολλά θετικά. Παραδείγματος χάρη το κτηματολόγιο, το εθνικό κτηματολόγιο, το οποίο το ακούμε 30 χρόνια από κυβερνήσεις, από αυτό που λέμε τις προηγούμενες, του εναλλασσόμενου πολιτικού συστήματος που έχει, που έχει χρεωθεί, αν θέλετε, την χρεοκοπία της χώρας μας, το ότι μπαίνουν οι εργαζόμενοι πρώτοι στη λίστα σε πτωχευμένες επιχειρήσεις για να πάρουν τα δεδουλευμένα τους και όχι τράπεζες και άλλοι φορείς, το ότι παραδείγματος χάρη από 650 που ήταν το επίδομα σε τα οικογενειακά επιδόματα πάει στο 910. Για να στασιολόγω. Κόβεται σε 50.000. Ναι, το ίδιο. Ναι, αλλά 800. Δεν ξεχνάτε. Ναι, μόνο το ένα. Δεν ξεχνάτε. Δεν γιατί και ο κύριος Τσίπρας, χθες απολογούμενος, κλήθηκε ουσιαστικά να δώσει υποσχετική. Ο κύριος Τσίπρας είπε ως στοιχεία ότι από τους 800.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι παίρνουν το επίδομα το οικογενειακό, οι 730.000 έχουν αύξηση. Πρώτο παιδί, δεύτερο παιδί και η μισή από τους τρίτεκνους. Αλλά βαράτε τη μεσαία τάξη από τι είδα πάλι. Εσείς θα καθίσετε να δείτε λοιπόν δούμε ότι από τα 650 πάμε στα 610. Βλέπω ότι πάλι χτυπάτε τη μεσαία κατηγορία. Λέω λοιπόν τώρα, έχετε μια αιμονή με τη μεσαία τάξη. Λέω λοιπόν τώρα ότι εμάς ο δικός χάρτης είναι και θα κρυφθούμε αν θέλετε. Εκεί που θα είναι η οριστική κρίση από την ελληνική κοινωνία. Στο συμβολικό επίπεδο οριστική κρίση, μην φανταστεί κανένας οριστική κρίση με την έννοια της εκλογικής διαδικασίας. Η εκλογική διαδικασία είναι το 19. Λέμε λοιπόν ότι η οριστική κρίση, η πρώτη κρίση είναι ότι ήρθε μια κυβέρνηση η οποία παρέλαβε μια χώρα χρεοκοπημένη, η οποία έκανε συμβιβασμό τον Αύγουστο του 2015, υπέγραψε μια πάρα πολύ δύσκολη συμφωνία και την διαχειρίστηκε, και αυτό που μας υποσχέθηκε ότι θα τη διαχειριστώ με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, κάνοντας και δικά μου πράγματα. Κάνοντας και δικά μου πράγματα, παραδείγματος χάρη, μέρισμα 2016, μέρισμα του 2017. Ωραία, πράγματα τα οποία δείχνουν και θα δείξουν το ότι. Δηλαδή με επιδόματα θα ζούμε, αυτή είναι η προοπτική μας στην Ελλάδα, αυτό μας προοπτική λέτε. Μας. Αυτό μου λέτε κύριε Πουλάκη. Δεν σας λέω τι έχουμε κάνει. Δεν σας είπα ότι αυτή είναι η προοπτική μας. Η προοπτική μας είναι να φτιάξουμε μια άλλη αναπτυξιακή πολιτική και θα πούμε η οποία μετά γι' αυτό. Θα μας παρατήσει στα πόδια μας ως ελληνική κοινωνία και έχετε ελληνική οικονομία. Έχετε προσλάβει αστρολόγο χειρομάτι στη Νέα Δημοκρατία που σας λέει πότε θα γίνουν οι εκλογές? Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας χθες στη Βουλή. Κοιτάξτε,
θα